Δεν ανησυχεί για τις παρετήσεις ιατρών από τον δημόσιο τομέα ο Υπουργός Υγείας. Σχολιάζοντας τις παρετήσεις τριών παθολόγων από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και ενός Γενικού Ιατρού του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου απέρριψε τις αναφορές στη Σπασική περί μη πλήρωσης αυτών των κενών θέσεων, σημειώνοντας πως όποιες θέσεις κενώνονται προκηρύσσονται άμεσα. Ενώ υπενθύμησε ότι έχουν προκηρυχθεί 34 καινούργιες θέσεις πριν από 3 εβδομάδες. Αν αποχωρήσαν 3 ή 5 γιατί 825, βλέπω κάτι το ανησυχητικό και θα ανέμενα ούτως ή αλλιώς και κάποια πιο ψηλά νούμερα αποχωρήσεων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η πρόθεση είναι οποιοσδήποτε αποχωρήσει αναπληρώνεται. Αυτή είναι μέσα στα φυσιολογικά σε οποιαδήποτε εργασία. Και διαβεβαίωσε ότι οι παρετήσεις αυτών των γιατρών δεν επηρεάζουν την αυτονόμηση ή την πρώτη φάση του ΓΕΣΥ. Απαντώντας στους κυβερνητικούς ιατρούς, οι οποίοι εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την απόσπασή τους στον ΟΚΙΠΗ και ετοιμάζονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι οι αποσπάσεις έγιναν βάσει του νόμου που αφορά στην ίδρυση και τη λειτουργία του ΟΚΙΠΗ και την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Και πρόσθεσε ότι εν ώψη της σχετικής συμφωνίας, η οποία υπεγράφει στο Προεδρικό Μέγαρο το 2016, οι γιατροί απέκτησαν αρκετά δικαιώματα, μισθολογικές αυξήσεις και επιδόματα. Άρα ήταν μέρος της διαβούλευσης οι γιατροί από το 2016. Είχα συμφωνηθεί πως θα προχωρούσε και ο νόμος για την αυτονόμηση και τα δικαιώματα πως θα ασφαλίζονταν των γιατρών. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει γνωμάτευση για μας από το Γενικό Εισαγγελέα για την εγκυρότητα του νόμου. Με λιγότερους από 3 μήνες να απομένουν για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του Γενικού Συστήματος Υγείας, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου επανέλαβε ότι το ΓΕΣΥ θα υλοποιηθεί όπως προβλέπεται βάσει των χρονοδιαγραμμάτων στην νομοθεσία. Την έκτου ξεκινούμε με την πρώτη φάση εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Για να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή, αντιλαμβάνεστε, πρέπει να υπάρξει αλλαγή της νομοθεσίας, πρέπει να υπάρξει αλλαγή της νομοθεσίας στη Βουλή. Αυτό δεν είναι ο στόχος μας. Και εξέφρασε αισιοδοξία ότι η Ολομέλεια της Βουλής θα εγκρίνει σύντομα και τους κανονισμούς για τους ειδικούς και προσωπικούς γιατρούς σε καθεστώς ΓΕΣΥ.